Μέγας Αλέξανδρος μου χαρίζει μια υπέροχη εικόνα καθώς πηγαίνω στο αεροδρόμιο. Είμαι 14.000 ευρώ ελαφρύτερος, οι ενδορφίνες μου στα κόκκινα και το αεροπλάνο στην ώρα του. Τα σημάδια είναι καλά. 2 ώρες και 45 λεπτά μετά, αποφυφάζομαι και ψάχνω το λεωφορείο για την πόλη. Παρατρίχα δεν μπαίνω σε λάθος και μια μισή ώρα μετά, κομμάτια από την κούραση, τρώω τα μούτρα μου στο κατώφλι του ξενοδοχείου. Αυτό ήταν ένα πολύ κακό «καλώς ήρθες στην Φραγκφούρτη». Το πολύ καλό είναι ότι με πήρε ο εκτελονιστής τηλέφωνο και συζητήσαμε κάποια πράγματα για το πώς θα γίνει με τις εξουσιοδοτήσεις, ας πούμε, και τα λοιπά, και νιώθω πιο ήσυχος για αυτό το κομμάτι. Εδώ ο ύπνος ήταν καλό σε ό,τι αφορά στο στρώμα, αλλά ήταν άθλιο το ότι αυτό το βεντιλατέρ που έχουν μέσα στο μπάνιο σταματάει μετά από κανένα δεκάλεπτο, τέταρτο, άσχετα με το πόση ώρα θα χρησιμοποιήσει στο μπάνιο. Δηλαδή, εγώ πήγα 2 λεπτά, ας πούμε, για ένα κατούριμα και αυτό δούλευε για 15 λεπτά στις 3 ώρα, 4 ώρα τα ξημερώματα. Πράγμα που είναι πάρα πολύ ενοχλητικό. Το πρωινό επίσης ήταν άθλιο, άθλιο. Ό,τι και να έτρωγα είχε την ίδια γεύση. Είτε κασέρι, είτε σαμπόνι, είτε μπέικον, είτε αυγά. Ήταν όλα το ίδιο πράγμα. Ένα παράξενο πράγμα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ξεκινάω τώρα. Πάω να πάρω το τρένο. Να βρω στο Spire τους πολιτές και να πάρω το αυτοκίνητο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Και πάρα πολύ κουρασμένος όμως μαζί. Έχω φτάσει στην ώρα μου. Είμαι αγχωμένος και μου βγαίνει σε νευρικό γέλιο αντικρίζοντας την Φάτνη στην είσοδο του σταθμού. Και κάπως έτσι φτάνω στην αντιπροσωπεία. Μετά από 2 χρόνια έρευνας, μετά από 2 χρόνια σκάψιμο μέσα έξω, βρίσκομαι επιτέλους μπροστά στο αντικείμενο του πόθου μου. Περνάω καμιά ώρα να το μιλάω και να το χαϊδεύω. Το κοιτάω μέσα έξω, από πίσω, από πάνω, από κάτω. Ο έμπορος έχει έρθει 2 φορές και με ρωτάει αν είμαι καλά. Βγάζω αυτήν τη φωτογραφία και μπαίνω στο αυτοκίνητο για να πάρω το δρόμο του γυρισμού. Λοιπόν, είμαι μέσα στο αυτοκίνητο. Έχω κάνει κάποιους ελέγχους γενικά γύρω-γύρω. Έχει διάφορα προβλήματα. Έχει κάτι σπασμένα πλαστικά, κάτι διακοσμητικά γύρω-γύρω βγαλμένα, καπάκια, καθίσματα διαλυμένα, αλλά έχει ορισμένα άλλα πολύ σημαντικά, όπως ότι είναι ψηλό, φαίνεται ο κινητήρας του να είναι πολύ καλός και ξεκινάω τώρα, πάω στο βενζινάδικο και ξεκινάω ουσιαστικά την επιστροφή μου. Μου έκαναν δώρο και τρίγωνο και φαρμακείο, δεν ξέρω αν θέλει να μου πει κάτι ο τύπος για τον δρόμο. Λοιπόν, έχω πρόβλημα με το μια μαλακία εδώ πέρα, με ένα διακοπτάκι από την πίσω πόρτα, αυτή την πόρτα εδώ πίσω, η οποία δεν κλείνει καλά και μου λέει συνέχεια εδώ πέρα το σύστημα ότι η πόρτα είναι ανοιχτή και πέρα από το ότι μου το λέει, βαράει κιόλας, οπότε είναι φοβερό σπάσιμο να τα ακούω αυτό σε όλη τη διαδρομή. Τον φώναξα, ήρθε, λέει ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι γιατί λείπει ένα πλαστικό κούμπομα από πίσω, αλλά λέει ότι σε 1 λεπτό θα σταματήσει ο ήχος. Άμα δεν σταματήσει, τον ήπια. Επίσης είναι στα γερμανικά το ταμπλό και δεν καταλαβαίνω τίποτα και δεν ξέρουμε και από πού αλλάζει. Ήρθε ένα παλικάρι εδώ πέρα, μου λέει βρες το στο YouTube, δεν ξέρω τίποτα.
πισέτα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το ταξίδι. Και έτσι συνέβη. Σε λίγο πηγαίνω με τις πόρτες. Πέφτω σε χιονοθύελλα και η ορατότητά μου γίνεται ελάχιστα μέτρα. Και έτσι καταλήγω στο Νέζελβαγκ να βάζω το βανάκι σε έναν χώρο που δεν έχω την παραμικρή ιδέα αν είναι κάποιο πάρκινγκ ή απλά η αυλή ενός σπιτιού. Έχω πιει καφέ. Έχω μιλήσει με έναν τύπο για χιονολάστιχα κάπου 30 χιλιόμετρα μακριά. Η απόσταση για το αυτοκίνητο είναι 3,5 χιλιόμετρα και πρέπει να την κάνω τώρα μάλλον ποδαράτα. Ελπίζω ότι θα περάσει κάποιος και θα με πάρει όταν βγω στο κεντρικό, γιατί αλλιώς τον ήπια. Μόλις βγήκα στο δρόμο όμως και σήκωσα το χέρι μου, με πήρε ένας άγιος άνθρωπος και παρόλο ότι έκανε κύκλους για να βρει την πιτσαρία όπου έχω παρκαρισμένο μπροστά το αυτοκίνητο, με έφερε ακριβώς. Είχα μεγάλη αγωνία για το τι θα γίνει, αν θα πάρει μπρος το αυτοκίνητο ή όχι. Και τώρα έχω μεγάλη αγωνία για το πώς θα το βγάλω από εδώ μέσα. Αυτή είναι η έξοδος. Γλιστρούσε αρκετά χτες το βράδυ, τώρα δεν ξέρω. Μου φαίνεται λίγο μαλακό το χιόνι, σαν να έχει μαλακώσει ο καιρός. Και ίσως πατήσει και μπορέσω να το βγάλω. Άμα το βγάλω στο δρόμο, πιστεύω ότι θα μπορέσω να πλησιάσω το μαγαζί με τις αλυσίδες, που είναι στο τέταρτο περίπου από εδώ πέρα. Θα το πάρω τηλέφωνο για να σιγουρευτώ ότι έχει τις αλυσίδες εκεί πέρα και θα πάω. Γιατί φοβάμαι ότι θα τα ξανασυναντήσω αυτά μπροστά μου. Περνάω Άλπης. Λοιπόν, είμαι πάλι στο hostel. Μόλις έκανα ένα μπάνιο να ζεσταθώ λιγάκι, γιατί το δάγκωσα πάρα πολύ άσχημα. Προηγουμένως προσπαθούσα να μιλήσω στο τηλέφωνο με τον τύπο από το Fusion που πουλάει τα λάστιχα, τις αλυσίδες. Είναι που είναι χάλια τα αγγλικά μου. Έτρεμα κιόλας την ώρα που μιλούσα, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να συνεννοηθούμε. Τελικά πάω με το λεωφορείο. Ελπίζω να το βρω εύκολα. Μου είπαν ότι από τη στάση που θα κατέβω είναι αρκετά κοντά και μετά είναι λίγο μπέρδεμα για το πώς θα γυρίσω, αλλά θα τη βρω την άκρη. Σε 500 μέτρα, στρίψτε αριστερά. Έκτος. To put back. Yeah. Okay. Έχω κολλήσει τρελά. Είναι Σάββατο πρωί. Δεν υπάρχει δωμάτιο στην περιοχή ούτε για πλάκα. Έχει βρει αυτός που έχει το ξενώνα αυτό ένα δωμάτιο σε ένα ξενώνα ο οποίος κανονικά είναι κλειστός αυτή την εποχή και μου λέει ίσως έχει λίγο κρύο, να ξέρετε. Δηλαδή θα αργήσει αρκετά να ζεσταθεί ο χώρος. Παρά τα αυτά μπορείτε να πληρώσετε 55 ευρώ για να περάσετε τη νύχτα εκεί πέρα. Και κοιτάμε τώρα με την Κική μήπως υπάρχει στο Νέζελβαγκ ξενοδοχείο που έχει δωμάτιο, γιατί αυτά τα δωμάτια που βρίσκω εγώ από Trivago και Booking είναι στα 115 με 120 ευρώ.
Το άλλο πρόβλημα στην περιοχή είναι ότι δεν υπάρχει μαγαζί για να αγοράσω φαγητό με κανέναν τρόπο. Δηλαδή ούτε ρεστοράντ, ούτε κάποιο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Και εδώ το πρωινό και το μεσημεριανό θα πρέπει να τα έχω προπληρώσει. Και όταν τους ρώτησα αν μπορώ να πάω να μείνω εκεί και να έρθω να φάω εδώ πέρα, μου είπε όχι, γιατί δεν έχουν προμήθειες για να καλύψουν την ανάγκη μου. Οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα. Λοιπόν, τέλος καλό, όλα καλά για την ώρα. Η αναζήτηση έφερε αποτελέσματα. Έκανα μία κράτηση ιντερνετικά ευθεία σε ένα ξενοδοχείο στο Alpenrose, εδώ στην περιοχή. Δεν μου απαντούσανε όταν έπαιρνα τηλέφωνο και με έκανε να αμφιβάλλω λιγάκι για το κατά πόσο λειτουργεί κάτι τέτοιο. Αλλά τέλος πάντων το ρισκάρισα, έφυγα από εκεί πέρα με τα πόδια. Μετά περπάτησα περίπου ένα τέταρτο με 20 λεπτά σε μια ανηφόρα πάρα πολύ απότομη, αλλά την έβγαλα χωρίς να έχω προβλήματα με τα γόνατα, και αυτό δείχνει ότι το γυμναστήριο έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Έφτασα λοιπόν εδώ πέρα, έχει χιόνι πολύ, γλιστράει τρελά παντού, και απορώ πώς είναι δυνατόν να οδηγάνε τόσο γρήγορα στους δρόμους με τα χιονολάστιχα. Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς πώς λειτουργεί. Εν πάση περιπτώσει, τώρα εδώ στο ξενοδοχείο δεν βρίσκανε την κράτηση και ζορίστηκα λιγάκι στην αρχή, αλλά η κοπέλα πήγε, μίλησε με το αφεντικό της και αποφάσισαν να με δεχτούν. Μου δώσαν ένα δωμάτιο και τους είπα ότι μπορεί να χρειαστεί να μείνω και δεύτερη βραδιά, και ελπίζω να μην χρειαστεί να μείνω και τρίτη. Λοιπόν, ρίχνει πολύ πράγμα. Έχει πέσει και ομίχλη στην περιοχή. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Έχει αρχίσει να παγώνει το χιόνι που υπάρχει στους δρόμους. Και αν δεν αλλάξει η κατάσταση αύριο, δεν με βλέπω να ξεκινάω. Παρά τα αυτά, έχω γυρίσει από το σούπερ μάρκετ με προμήθειες και αυτό με κάνει να νιώθω αρκετά ασφαλής, γιατί ακόμα και να ξεκινήσω, αν συμβεί κάτι, τουλάχιστον θα έχω να συντηρηθώ μέσα στο αυτοκίνητο. Έχω πάρει μπάρες ενέργειας, σιρή καρπή με σοκολάτα. Έχω πάρει σοκολάτα. Έχω πάρει μήλα. Έχω πάρει σαλάτα, φιστίκια, κουκούφι. Πήρα ψωμί τόστ, γιατί συντηρείται καλύτερα από ότι το φρέσκο το ψωμί εντός εισαγωγικών που έχουμε εδώ πέρα. Το ψωμί που πήρα χθες, το πέταξα σήμερα, δεν τρωγόταν, ήταν ένα λάστιχο. Και υποτίθεται το πήρα και από πολύ καλό μαγαζί. Έχω πάρει τυράκι. Και έχω πάρει νερά, έχω πάρει χυμό φρούτων, αυτά. Πιστεύω ότι με αυτά δεν θα έχω πρόβλημα, άμα συμβεί κάτι, αλλά γενικά θα την σχεδιάσω τη διαδρομή έτσι, ώστε να πηγαίνω από βενζινάδικο σε βενζινάδικο. Αυτή είναι η κατάσταση έξω αυτή τη στιγμή. Ζόρικα. Έχω φάει πολύ καλό πρωινό και φεύγω τώρα από το ξενοδοχείο. Είχα μεγάλη αγωνία να δω την ποιότητα του χιονιού. Το χιόνι είναι μαλακό, έχει βγει και ο ήλιος. Άρα ξεκινάω, αν πάρει μπρος το αμάξι και δουλεύει καλά, θα το αφήσω κάνα τέταρτο να δουλέψει, να ζεσταθεί, και μετά θα ξεκινήσω. Γενικά είμαι αισιόδοξος. Λίγο κουρασμένος γιατί δεν κοιμήθηκα καλά το βράδυ, αλλά είμαι αισιόδοξος. Έχω μέχρι το Τρέντο 4 ώρες περίπου ταξίδι, περνάω τις Άλπεις και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Τώρα γιατί χτυπάει η καμπάνα πίσω μου δεν ξέρω. Ωραία φίλε, πήρε μπρος αμέσως.
το ζέσταρα δύο φορές, γύρισα δύο φορές το κλειδί. Έχουμε μείον 7 αυτή τη στιγμή. Θα το καθαρίσω, γιατί είναι μέσα στο χιόνι. Και ξεκινάω. Έχει τόσο λίγο χιόνι κάτω που είναι οριακά. Θα μπορούσα δηλαδή και να τις βγάλω ίσως τις πινακίδες, αλλά επειδή είναι ψηλό σκληρό ακόμα, θα γλιστράω ατελείωτα. Είμαι λίγο πριν από την έξοδο και ελπίζω ότι σε λίγο θα είναι τα πράγματα πιο καλά εκεί στην Autobahn. Πάντως, όπου το έχει δει καλά ο ήλιος το μέρος, το χιόνι έχει λιώσει τελείως. Μόλις έβγαλα τις αλυσίδες, τρέχουνε σαν τρελή ρε πούστη τρέχουνε οι άνθρωποι. Εντάξει, ο δρόμος δεν έχει χιόνι, είναι δηλαδή στην Λωρίδα είναι εντάξει, αλλά εντάξει, εγώ δεν, δηλαδή αυτό το πράγμα μου φαίνεται τελώς τρελό. Πρέπει να πηγαίνουμε 150 χιλιόμετρα. Ξεκινάω, έχει κρύο αρκετό, αλλά έχει και ήλιο, έχω μπροστά μου ήλιο, είναι πολύ αισιόδοξο, πάω να περάσω τις Άλπες και να βγω Τρέντο, έχω 4 ώρες δρόμο μπροστά μου, θέλω να φτάσω. Πάω. Έχω σταματήσει δεξιά να με περάσουνε, γιατί έχω ένα καροτσάκι, τους έχω κάνει ένα καροτσάκι εδώ και καμιά δεκαριά χιλιόμετρα τεράστιο. Εντάξει, τώρα είμαι σε μια περιοχή μάλλον πιο χαμηλά, αρκετά πιο χαμηλά από ό,τι πριν, και η θερμοκρασία είναι μέχρι μείον 2 σε σχέση με το μείον 11 που πέρασα προηγουμένως. Είμαστε πολύ καλύτερα, ανεβαίνω βέβαια πάλι. Το λαμπάκι για τα λάστιχα, για την πίεση των ελαστικών, συνεχίζει να είναι αναμένο. Είναι το δεύτερο λαμπάκι τώρα που μένει αναμένο. Μου φαίνεται θα φτάσω στην Ελλάδα και όλα τα λαμπάκια από το ταμπλό θα είναι αναμένα. Είναι η πίσω πόρτα ή γενικά μια πόρτα που μου δείχνει εδώ πέρα ο αισθητήρας ότι είναι ανοιχτή, και γι' αυτό δεν κλειδώνει κιόλας τα μάξι με το τηλεχειριστήριο. Και είναι και τώρα το αισθητήρας της πίεσης των ελαστικών. Έβαλα αέρα αλλά δεν διορθώθηκε. Αυτό που με προβληματίζει τώρα είναι το πού να μείνω. Η ώρα είναι 2 και κάτι, σε μια μισή ώρα, 3,5 ώρα δηλαδή περίπου θα βρίσκομαι στο Τρέντο, εκτός απρόπτου, και μπορώ να μείνω εκεί ή να φύγω κάτω για Αγκώνα. Πρέπει να σταματήσω κάπου, να δω τι γίνεται με τα πλοία, και ναι, μάλλον για αύριο μιλάμε τώρα πια. Θα πρέπει να βρω δηλαδή κάπου να μείνω στο Τρέντο και χαλαρά μετά το πρωί να πάρω το δρόμο για την επιστροφή, για Αγκώνα δηλαδή. Viva Italia! Μόλις πέρασα τα σύνορα. Κατεβαίνω στον νότο ρε φίλε, κατεβαίνω στον νότο. Τι πράγμα ήταν αυτό. Απροετοίμαστος. Φουλ. Έχω βρει ένα μαγαζί που πουλάει ήδη για κάμπερ, αξεσουάρ κλπ.
μετά τη Ραβένα, κάπου εκεί πέρα προς παραλία είναι, από ό,τι είδα, δίπλα μάλιστα και σε ένα πολύ μεγάλο κάμπινγκ, και η ιδέα είναι να το επισκεφτώ αύριο το πρωί. Οπότε τώρα κοιτάω να βρω κανένα Airbnb εκεί στη Ραβένα για να μείνω απόψε, αλλά για κάποιο λόγο δεν μπορώ να πληρώσω με την κάρτα και ζήτησα από την Κική να με βοηθήσει. Οπότε αν όλα πάει καλά, σε κανένα τρίωρο, 3 ώρες και 12 λεπτά δίνει αυτό άφιξη στη Ραβένα, σε κανένα 3,5 ώρο τέλος πάντων θα είμαι εκεί για να αράξω. Λοιπόν, δεν πεινάω καθόλου, αυτές οι μπάρες με τη σοκολάτα που πήρα από την Γερμανία με έχουν πιάσει τρελά. Εδώ πέρα έχουμε 8 βαθμούς Κελσίου. Είμαι 9 χιλιόμετρα έξω από το Τρέντο, κάπου νοτιοανατολικά από το Τρέντο, και βαδίζω προς τα κάτω. Έχει λίγο χιονάκι γύρω γύρω, αλλά τίποτα σπουδαίο ανησυχητικό. Αυτό που είδα είναι ότι είναι πανάκριβο το πετρέλαιο, είναι στο 1,80. Είναι στα 1,80, οπότε εγώ που έβαλα με 1,42 επάνω στην Αυστρία έκανα μεγάλη οικονομία. Φουλάρισα από ανασφάλεια, μην γίνει καμιά στραβή και μείνω στο δρόμο να έχω καύσιμα, αλλά τελικά μου βγήκε και οικονομικά. Πηγαίνω από τον αυτοκινητόδρομο, πηγαίνοντας για Ραβένα. Έχω ακόμα 2 ώρες περίπου οδήγηση και είμαι πολύ περίεργος να δω τι θα πληρώσω τώρα. Εδώ λοιπόν πλήρωσα 21 ευρώ. Δευτέρα πρωί, θα έπρεπε να είμαι κανονικά στην Ελλάδα και να ετοιμάζομαι τώρα για δουλίτσα. Έχω χάσει 2 μέρες από το ταξίδι με όλη αυτή την ιστορία, και μάλιστα χθες που μπήκα να κλείσω εισιτήριο για το πλοίο σήμερα το μεσημέρι, δηλαδή για ηγουμενίτσα, ανακάλυψα ότι δεν έχει, φίλε μου, καράβι σήμερα για Ελλάδα. Δεν ξέρω αν είναι από την απεργία των λίμενα εργατών ή ξέρω εγώ, δεν υπάρχει τη Δευτέρα έτσι κι αλλιώς καράβι. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει καράβι για σήμερα, υπάρχει για αύριο. Και έτσι αποφάσισα να ξοδέψω αυτό το χρόνο ψάχνοντας για κάποια εξαρτήματα για το αυτοκινούμενο. Θα πάω προς Ρίμινη σε μία επιχείρηση η οποία θεωρείται από τις μεγαλύτερες στην Ιταλία. Είναι 35 χιλιόμετρα από εδώ και θα πάρω το σημειωματάριο μαζί μου και το τηλέφωνο για να βγάλω φωτογραφίες, παίρνοντας ιδέες και βλέποντας για υλικά και εξαρτήματα, μηχανισμούς και τέτοια πράγματα. Ελπίζω να έχουν βέβαια φυσικό κατάστημα, γιατί δεν έχω καταλάβει αν είναι μόνο ιντερνετικό ή αν είναι και φυσικό, ή αν τα έχουν εκεί τέλος πάντων τα προϊόντα τους. Και μετά θα κατέβω προς Αγκώνα, θα ψάξω και εκεί να βρω κάτι με αυτοκινούμενα, να πάω να κάνω την έρευνά μου. Ψάχνω επίσης για καθίσματα με περιστρεφόμενη βάση. Ιδανικά θα ήθελα Fiat Ducato σαν αυτά που είχα στο Mobilvetta. Κοιτάω μήπως υπάρχουν τίποτα μεταχειρισμένα και τα πάρω κοψοχρονιά. Και αύριο το μεσημέρι ροβολάω για Ελλάδα, που στην Ελλάδα η πρόβλεψη για τον καιρό δεν είναι καθόλου καλή. Παίζει να έχει πολύ χιόνι από την Εγνατία που θα πάω. Πλάκα θα έχει να εγκλωβιστώ και εκεί.
Λοιπόν, και ούτε λίγο το πολύ, ακόμη και καλά να πάνε τα πράγματα, Τετάρτη θα γυρίσω Ελλάδα, που σημαίνει Θεσσαλονίκη, που σημαίνει ότι θα έχω ξοδέψει μία ολόκληρη εβδομάδα για να το φέρω το αμάξι. Okay, η εμπειρία είναι φοβερή. Γουστάρω εμπειρία. Αλλά έχω ξοδέψει πολύ χρόνο, ρε φίλε. Και χρήμα, ε. Τελικά θα μου βγει πιο ακριβό από το να ερχόταν με πλατφόρμα το αμάξι. Αλλά έχει τεσταριστεί τρελά. Άντε, πάω, πάω. Μας έκοψε τη χαρά ο Ιταλός. Μπήκα μέσα ενθουσιασμένος να δω το μαγαζί και είναι μια σταλιά, σαν περίπτερο. Είναι αυτό πίσω μου. Ξέρει λίγα αγγλικά, αλλά είναι όσα χρειάζομαι για να συνεννοηθώ. Έτσι κι αλλιώς και τα δικά μου τα αγγλικά είναι. Ξέρεις, δύο άνθρωποι που δεν γνωρίζουν αγγλικά συνεννοούνται πιο εύκολα από δύο, όπου ένας από αυτούς ξέρει πολύ καλά αγγλικά. Το έχω παρατηρήσει. Λοιπόν, το μαγαζί είναι ένα κέντρο διανομής. Δεν υπάρχει φυσικός χώρος με τα προϊόντα για να τα δει κανείς και να τα μελετήσει. Και επίσης, όταν του ζήτησα βοήθεια για να διαλέξω μεταχειρισμένα καθίσματα, μου είπε ότι δεν ξέρει από πού θα μπορούσε να που θα μπορούσαμε να βρούμε κάτι τέτοιο. Οπότε τζίφος εδώ πέρα τώρα. Είμαι κοντά στο Ρίμινι, λέω να πάω να κάνω μια κατάθεση ψυχής στην έκθεση όπου είχαμε πρωτοδεί το Μομπιλβέτα, όπου μετά το αγοράσαμε πριν από 18 χρόνια σχεδόν. Και μετά να ψάξω να βρω ίσως κάποιο άλλο μαγαζί με αντικείμενα για αυτοκινούμενα, με αξεσουάρ και άλλα προϊόντα, και να ροβολήσω προς Αγκώνα μετά, όπου και εκεί θα ψάξω και λοιπά και λοιπά. Περνάνε συνέχεια αυτοκινούμενα, είναι, δηλαδή το τι αυτοκινούμενο έχω δει αυτές τις μέρες, Γερμανία, Αυστρία και εδώ πέρα, δεν υπάρχει. Είναι χιλιάδες τα αυτοκινούμενα. Είναι παντού. Όλες αυτές οι χώρες έχουν παραγωγή αυτοκινούμενων και είναι πολύ εύκολο να τα χρησιμοποιούν όλοι. Είναι και πολύ φτηνό για αυτούς. Δηλαδή τώρα το ΚΕΑ για τους Ιταλούς έβγαινε 47.000. Εμείς το πληρώσαμε 62. Το έβαλα και κανένα 15 χιλιάρικα εξοπλισμό μετά από πάνω. Έφτασε στο Θεό. Λοιπόν, αυτά. Ψάχνω λίγο και ελπίζω να βρω κάτι. Να βρω μαγαζί, δηλαδή, που να έχει τα προϊόντα, να τα δω, να τα πιάσω, να τα μυρίσω, ρε παιδί μου, να τα μετρήσω. Έχω έρθει σε ένα άλλο μαγαζί, εδώ στο Ρίμινι, το οποίο είναι σέρβις για αυτοκινούμενα. Έχει πάρα πολύ πράγμα εδώ γύρω-γύρω και λέω, εντάξει ρε εσύ, οι άνθρωποι θα καταλάβουν τον πόνο του Έλληνα και θα τον βοηθήσουν. Στα παπάρια τους κι αυτοί δεν έχουν χρόνο για να ασχοληθούν, από ό,τι φαίνεται, και ίσως είναι και λίγο λογικό τώρα. Πρόκειται μάλλον για μια μεγάλη επιχείρηση που έχει αρκετό κόσμο εκεί πέρα στον Κισέ, και ο νεαρός φαινόταν και λίγο πελαγωμένος με κάποιο πελάτη. Οπότε το τελευταίο πράγμα, φαντάζομαι, που ήθελε να ασχοληθεί τώρα είναι να βρει μεταχειρισμένα καθίσματα που περιστρέφονται για τον τύπο από την Ελλάδα, που πήγε και αγόρασε ένα βαν από τη Φραγκφούρτη, ας πούμε, και ταλαιπωρείται εδώ και μια εβδομάδα να το γυρίσει πίσω. Λοιπόν, παρά τα αυτά, μου έδωσε μια διεύθυνση λίγο πιο κάτω, καμιά 20 χιλιόμετρα, πάλι από μια εταιρεία με αυτοκινούμενα που μπορεί, λέει, να έχει. Και ναι ρε φίλε, χάθηκα. Δεν έστριψα εκεί που έπρεπε και αντί να βγω για Σαν Μαρίνο, συνέχισα στην αυτοστράντα, στην Εθνική Οδό, και χρειαζόμουν άλλα 17 λεπτά μετά από τον επανυπολογισμό. Ήμουνα 3 λεπτά δηλαδή μακριά από την επιχείρηση και μετά μου έβγαλε 17 λεπτά
δεν θέλω να πάω Ανκόνα, θα είναι δύσκολο να παρκάρω. Πιστεύω ότι μια περιοχή εδώ στην παραλία θα είναι πιο βολική για να μείνω απόψε. Και ίσως να δω και για αύριο για κάποια επιχείρηση με μεταχειρισμένα της Fiat. Χλωμό το βλέπω. Μάλλον για πατέντα θα πάω στην Θεσσαλονίκη. Θα βρω δύο καθίσματα, θα πάρω και δύο βάσεις περιστρεφόμενες και θα βάλω χέρι. Λοιπόν, έχω σταματήσει δεξιά και έχω αποφασίσει απλά να αράξω κάπου κοντά στην Ανκόνα, για να μην τρέχω εκεί πέρα και ψάχνω τελευταία στιγμή να βρω που θα μείνω, ας πούμε, κλπ. Έχω απογοητευτεί για το πού μπορεί να βρω μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, ας πούμε, και τέτοια, και τα έχω παρατήσει, έτσι. Δεν παίζει. Λοιπόν, οπότε έχω έρθει εδώ πέρα στο Πέζαρο ή Πεζάρο, κάπως έτσι, σε ένα ξενοδοχείο παραλιακό με 34 ευρουλάκια, που πολύ το φοβόμουν για το τι θα αντιμετωπίσω, αλλά δεν είναι πολύ κακό. Έχει τα προβληματάκια του, όπως παραδείγματος χάρη το κρεβάτι. Είναι συνήθως το πρώτο πράγμα που δοκιμάζουμε, έτσι. Άκου, άκου. Δεν είναι ούτε να αλλάξεις πλευρό. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ πλάκα. Εν πάση περιπτώσει, το πιο σημαντικό απ' όλα, και γι' αυτό κατέληξα σε ξενοδοχείο και όχι Airbnb, είναι ότι έχει πάρκινγκ ακριβώς μπροστά. Δωρεάν. Όλη η περιοχή, επειδή είναι ιστορικό κέντρο, ιστορική πόλη, ας πούμε, και τέτοια, είναι διαγραμμισμένη με μπλε που το πάρκινγκ χρεώνεται κανονικά. Υπάρχουν κάποια δημοτικά πάρκινγκ, ας πούμε, και λοιπά, τα οποία επίσης χρεώνονται. Το θέμα είναι όμως ότι δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Δηλαδή πέρασα και ήταν όλα γεμάτα. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την ώρα, πάντως εγώ τώρα το χρειάζομαι. Και έτσι αποφάσισα να βρω κάποιο στην παραλία, κάποιο λίγο πιο μακριά από το ιστορικό κέντρο, σε καλή τιμή, και μου βγάλε αυτό με αυτά τα λεφτά. Λοιπόν, okay είμαι, θα ράξω εδώ πέρα, θα κάνω τη βολτούλα μου, θα πάω να φάω κάτι της προκοπής σήμερα, για πρώτη φορά μετά από τόσες μέρες, και αύριο θα αεροβολήσω για Ελλάδα με το Superfast το βράδυ, για να βγω μεσημέρι στην Ελλάδα και να έχω όλο το χρόνο μπροστά μου να γυρίσω Θεσσαλονίκη. Έτσι το φαντάζομαι. Τώρα το τι θα γίνει ακριβώς δεν το ξέρω. Θα δούμε. Για να σου δείξω τη θέα από το μπαλκόνι. Λέω να πάω καμιά βόλτα παραλιακά, να ξεμπουδιάσω και λίγο, να ξεμπουδιάσει και το μυαλό, πιο πολύ απ' όλα. Να αρχίσω να ασχολούμαι με κάτι άλλο, να σκέφτομαι κάτι άλλο. We'll be right back.
Αυτό είναι το μέρος. Είναι λίγο λίγο περαία φέρνει. Ίσως λίγο καλύτερα. Είναι πιο αραιοβαλμένες οι πολυκατοικίες και τα ξενοδοχεία και αυτά, και φαίνεται να είναι και λίγο καλύτερες κατασκευές. Αλλά έχουν κάνει και αυτή την ίδια μαλακία. Έχουν αφήσει να σηκωθούν ξενοδοχεία μπροστά στο παραλιακό μέτωπο και έχει χαλάσει πολύ, ρε παιδί μου, το μέρος. Ενώ έχει, αν δεν υπήρχαν αυτά, θα φαινόντουσαν οι μονοκατοικίες που είναι από πίσω και τα νεοκλασικά διόροφα που είναι πάρα πολύ όμορφα. Είναι το ιστορικό τους κέντρο και έχουν βάλει ανάμεσα στη θάλασσα και στο ιστορικό κέντρο μια σειρά από πολυκατοικίες και έχουν χαλάσει αυτή τη σχέση της παλιάς πόλης, ας πούμε, με τη θάλασσα. Εν τω μεταξύ, επειδή από ό,τι φαίνεται και αυτοί έχουν προβλήματα εδώ πέρα με τον τουρισμό, δεν αρκεί για να καλύψουν τη λειτουργία των ξενοδοχείων, πολλά ξενοδοχεία έχουν παρακμάσει. Τα έχουν καλύψει με κάτι λινάτσες και κάτι τέτοια, αλλά πάλι είναι πάρα πολύ χάλια. Έχω πάρει την πλακάρα μου προηγουμένως, όπου προσπαθώ να βγάλω εισιτήριο για αύριο. Μπαίνω στην ΑΝΕΚ και μου δημιουργείται η εντύπωση ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια. Ωραία, φίλε, τα δω όλα μαζεμένα. Κοίτα τι γίνεται. Βλέπω το site τους και πάω να κάνω, ας πούμε, κράτηση τώρα, έτσι. Λιμάνι, βάζω Ανκόνα, άφηξη με ένα αυτοκίνητο και ένα άτομο, βάζω ηγουμενίτσα. Λοιπόν, ημερομηνία αυριανή, απλή μετάβαση. Αναζήτηση και τσακ, πράσινο, κίτρινο, κόκκινο, έτσι, οι μαλάκες, και εμφανίζεται κόκκινη η ημερομηνία. Τι να σκεφτώ εγώ τώρα, πες μου, ποιος φωστήρας σχεδίασε έτσι το σύστημα ώστε η ημέρα να εμφανίζεται κόκκινη και από κάτω η διαθεσιμότητα. Λοιπόν, έχω κόντεψα να πάθω εγκεφαλικό και μόνο όταν και προχώρησα όλη τη διαδικασία διαπίστωσα, αφού έκλεισα εισιτήριο φυσικά, διαπίστωσα ότι η διαθεσιμότητα εμφανίζεται και εδώ πέρα με αυτόν τον τρόπο. Κατάλαβες? Εντάξει, δεν υπάρχει. Είναι 10 η ώρα το πρωί της Τετάρτης. Έκανα check out και πήγα να φύγω χωρίς να πληρώσω. Η τύπισσα εδώ στο Πεδιγκάρι έπαθε πλάκα, νομίζω. Άρχισε να φωνάζει την ώρα που έφευγα: Please, sir, come back, please. Πάω να βρω κανένα σούπερ μάρκετ να πάρω υλικά για να φτιάξω σάντουιτς να έχω στο πλοίο μαζί μου. Τι θέλω να σας δείξω. Κάθισα και περιεργάστηκα λίγο το αυτοκίνητο και τι βρήκα. Είναι δίσκος που ταιριάζει μάλιστα στο δισκοπρίονό μου. Λοιπόν, αυτός ο δίσκος θα έχει την τιμητική του σε αυτό το αυτοκίνητο. Το βρήκα εδώ μέσα. Είναι ένας αποθηκευτικός χώρος πάνω από τον οδηγό και τον συνοδηγό, και εκεί κάπου στη γωνία ήταν κρυμμένο και περίμενε. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι θα βρω και άλλα πραγματάκια. Τι πήρα τώρα, τι προμήθειες πήρα. Λοιπόν, έχω μπροστά μου αρκετές ώρες μέχρι να πάρω το πλοίο
και μετά έχω και 18 ώρες περίπου ταξίδι με το πλοίο, οπότε συνολικά πάνω από 24 ώρες θα είμαι μέσα. Πήρα φυσικά ένα προτσιούτο, πήρα σαλάτες. Αυτές οι σαλάτες είναι πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, γιατί έχουν μέσα ό,τι χρειάζεται μια σαλάτα για να είναι έτοιμη. Έχει λίγο λάδι δηλαδή, έχει το τυρί, έχει κρουτόν και κάποια σος. Καλά, τη σος δεν βλέπω να τη βάζω, αλλά πήρα ραπ νάιλον για να τη λήξω τα σάντουιτς. Πήρα ένα τυράκι πονηρό και πήρα και αντί για ψωμί πήρα πίτα, γιατί βολεύει πολύ περισσότερο να γίνει σάντουιτς, να τυλιχτεί δηλαδή. Βολεύει πολύ περισσότερο να φαγωθεί αυτό το πράγμα. Επίσης βαρέθηκα το ψωμί του τόστ, έχω φάει πάρα πολλά σάντουιτς τόστ και είπα να αλλάξω. Και φυσικά κάτι να μαλακώνει όλο αυτό. Λοιπόν, η θερμοκρασία είναι αρκετά χαμηλή, είναι περίπου 3,5 βαθμοί, άρα είναι θερμοκρασία ψυγείου. Θα τα βάλω κάπου εκεί πίσω για να μην ζεσταίνονται, να μην τα βλέπει και ο ήλιος. Ο καιρός είναι πολύ καλός και ξεκινάω για Αγκόνα να πάρω το πλοίο στις 11 η ώρα το βράδυ. Καλά εδώ γίνεται. Εν τω μεταξύ ακούγονται από παντού βρισκές στα ελληνικά, Χριστούς Παναγίες, πόσο μαλάκας είσαι, έλα από εδώ ρε ηλίθιε, πάρ' το αλλιώς. Και κάπως έτσι φτάσαμε ρε φίλε στο λιμάνι, έγινε το check-in, έχω πάρει τη θέση μου στην αποβάθρα νούμερο 15 με την ANEC, ταξιδεύω στις 11 η ώρα το βράδυ και θα είμαι Ελλάδα Ηγουμενίτσα στις 16:30. Μετά θέλω κανένα πεντάωρο να φτάσω Θεσσαλονίκη. Δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμα. Η ώρα είναι 3:08. Είμαστε ακόμα στην Προβλήτα, ακόμα το πλοίο φορτώνει, παρόλο ότι ήρθε στην ώρα του και λίγο πιο νωρίς. Δηλαδή το πλοίο 10:30, 11 παρά ήταν εδώ πέρα, αλλά παρά τα αυτά μέχρι τώρα δεν έχει τελειώσει η φόρτωση. Εμείς που κατεβαίνουμε η Γουμενίτσα, εγώ δηλαδή και 3-4 άλλα βαν από πίσω μου, μάλλον θα είμαστε τελευταίοι, και βλέπω έχει 3 νταλίκες, 4, 5, 6, 7, 8, καμιά δεκαριά, έχει και άλλα βάνα από εκεί. Μόλις επιβιβαστήκαμε, τραγική κατάσταση του πλοίου. Όταν λέμε τραγική, δηλαδή αν αυτό είναι το καλύτερο πλοίο που έχουμε από Ιταλία για Ελλάδα, έτσι μου είπαν τουλάχιστον, δεν θέλω να το σχολιάσω. Δεν είναι για να κουμπάς πουθενά,
πήγα τουαλέτα σαν την μπαλαρίνα. Δεν είναι φτωχό, είναι βρώμικο, είναι παρατημένο. Είναι ανοργάνωτο, είναι κακοδιαχειρισμένο. Δεν ξέρω, είναι φάση παρακμή. Παρακμή είναι η λέξη. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Περιμένουμε πάρα πολύ ώρα. Και τις τελευταίες 2 ώρες ήμασταν τώρα θα μπούμε, μετά θα μπούμε, τώρα θα μπούμε, μετά θα μπούμε. Και δεν μπορούσα να βγω και από το αυτοκίνητο. Δηλαδή πρέπει να είμαι στη θέση του οδηγού. Γιατί τσιρίζανε και ουρλιάζανε αυτοί, άντε γρήγορα και λάτε από εδώ και πηγαίνετε εκεί και τέτοια πράγματα. Οπότε δεν το ρισκάριζα να με ψάχνουν. Μια καλή φάση ήταν ότι στο ταξίδι είχα την Αμάντα, το κορίτσι της γης. Η καλύτερη όμως φάση ήταν ότι γνώρισα τον Χρήστο Κυριακίδη. Ο Χρήστος ασχολείται με το εμπόριο τροχόσπιτων και μου έδωσε πληροφορίες για την εισαγωγή και τον εκτολονισμό του βαν, με έφερε σε επαφή με τον εκτολονιστή του Βασίλη Κίκη και όλη η διαδικασία μου βγήκε 1848,73 ευρώ μαζί με την αμοιβή του. Έτσι, γλίτωσα από τον εκτολονιστή που είχα βρει στη Θεσσαλονίκη και πήγαινε να με δαγκώσει άσχημα ζητώντας μου 4.000 ευρώ συν την αμοιβή του. Βέβαια, ήταν καλύτερος από έναν άλλον που μου είχε ζητήσει 7.000 και μου το έπαιζε και βαρύ πεπόνι.